Την καλησπέρα σας, συνήκω του Θεάσας Φόρητος, του Εστιχτή και έχω τη χαρά να έχω στην καλεσμένο. Την πρεμιέρα, ένα νέο παιδί, ένα νέο μουσικάφο, ένα νέο συνάδελφο, με Δημήτρη Θεραβούρο από το Dean Force. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα περάσουμε μαζί μια ωραία ώρα. Ακριβώς, έχουμε να πούμε πάρα πολλά εξάλλου. Από το πρώτο του μπάσκετ, γιατί ξέρω ασχολείσαι πάρα πολύ. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας όσον αφορά το ΑΟΚ, ένας άνθρωπος που έστρεψε και μετά από 8 χρόνια ένας τελικός που βρέθηκες και εσύ και εγώ πάνω κάτω ήμασταν. Ακριβώς, ένα πρώτο σχόλιο. Εντάξει, δυστυχώς επισχιάστηκε ο τελικός από αρνητικά γεγονότα με τους οπαδούς, με τα επεισόδια, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών, υπέρ χρήση χημικών τέλος πάντων. Πιστεύω πως δεν το χάρηκε όλος ο κόσμος στο τελικό. Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ότι επιστρέφει στους τίτλους μετά από 8 χρόνια. Σίγουρα η σφραγίδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πολύ... είναι βαρδιά πλατιά, να το πω έτσι, αυτή την κατάκτηση του τίτλου και στην επιστροφή και στην Ευρώπη. Ήταν ένας low profile. Ήταν αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Είναι σίγουρα μια ηγετική φιγούρα για το σύλλογο. Χρειαζόταν μια τέτοια παρουσία. Κρατάει χαμηλά την μπάλα. Και σίγουρα και από τις δηλώσεις του φαίνεται ταπεινός. Όπως λέει και ο ίδιος, έχει κάνει άπειρες συζητήσεις με τους παίκτες. Τους έχει πατήσει εντός εισαγωγικών γκάζια. Είναι πλάι τους, έχουν τη στήριξη δηλαδή. Έχει κάνει μια τρομερή μετάλλαξη σε μερικούς παίκτες, δηλαδή που πέρσι όπως ο Αϊτόρ δεν βλεπόντουσαν. Ο Καρλίτος έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Και πραγματικά συσπήρωσε και πάλι την ομάδα και για να μπορέσει και πάλι να πρωταγωνιστήσει. Αν έχει ειδικά και την ανάλογη στήριξη την επόμενη, το καλοκαίρι, μεταγραφική περίοδο από την διοίκηση κτλ. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να χτίσει κάτι, κάτι πάρα πολύ καλό και σίγουρα έχουν τεθεί οι βάσεις για του χρόνου. Λοιπόν, κοίτα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός το τελευταίο αγώνα του play-off έκανε εσπευσμένα rotation, γιατί ο στόχος του από τη στιγμή που είχε κλειδώσει την Ευρώπη ήταν το κύπελο ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν κοίταζε να πάρει τη δεύτερη θέση ή κάτι τέτοιο. Για μένα έχει κάνει πολύ σωστή διαχείριση ο Γιοβάνοβιτς. Έχει κάνει το rotation, έχει δώσει, να το πω έτσι, τυράκι στον αντίπαλο, δίνοντας μία νίκη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήρθε με τον αέρα του φαβορί, σίγουρα. Και συνήθως η πίεση υπάρχει πιο πολύ στο φαβορί όταν όλοι θα περιμένουν από σένα πράγματα. Δεν λέω και από τον Παναθηναϊκό. Μάλλον όταν έχουμε μια πενταετία πάω καυτή η χρυσή φουρνιά που δεν είναι η χρυσή πενταετία του πάω και συνεχόμενος με την ύπονα και περίμενε. Και θα ήθελα έτσι να εσπόσω. Κοίτα, τι συνέβη ακριβώς εκεί.
πρέπει να ήταν παράδειγμα. Έχει γίνει κουβέντα πολύ. Πάρα πολλά. Ναι. Μέσα στο παιχνίδι, στη ροή του παιχνιδιού, κανένας νομίζω στο γήπεδο δεν είχε ξεκάθαρη άποψη. Αλλά αν παρατηρήσει κάποιος και την πορεία που έχει μπάλα και ότι ο Γκατσίνοβιτς έχει κάνει 5-6 ράματα το παιδί στο κεφάλι, νομίζω ότι έχει πρώτα επαφή με την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς και ο Βιερίνη να τον βρίσκει στο... το πρόσωπο και είναι ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι. Μετά το γκολίδα Πάου πιέζει και να κάνει. Κοίτα, μετά το γκολίδα με μια πέτρα να φύγει από την κρίδα του Πάου και να έχουμε διακοπή. Και να έχουμε πάλι μια διακοπή που αν δεν ήταν ο Μάρκ Λάντερ και τον Ζησέφο πιέσουμε την εξαγωγή. Δεν τον παιδιά του ΠΕΦΑ. Περσινή παρουσία του στο Τζάμπι. Και αυτά που αυτά ή διακόπτουμε και ζω. Και θα πρέπει να λεπτά που πρέπει να κάνουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Και τουλάχιστον λέει το δικό του ρεπορτάζ. Ξέρω ότι μπορεί να έχει κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Κάπου και πέρα με έναν πάω το οποίο πίεσε πολύ. Μετά τη διακοπή νομίζω ότι επηρεάσε πιο πολύ τον... Η διακοπή ήταν πιο πολύ υπέρ του ΠΑΟΚ εκ του αποτελέσματος παρά υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε, σίγουρα πήρε το προβάδισμα, αλλά έχασε τη συγκέντρωσή του. Ο ΠΑΟΚ μπορεί ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω τι έχει υποθεί στα αποδυτήρια στη διακοπή, αλλά μπήκε πανερά για να ανατρέψει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού μέχρι και το ημίχρονο. Δηλαδή έχει πιέζει πολύ από εκεί που σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου δεν είχε. Είχε υπεροχή ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Μπήκε ένας άλλος ΠΑΟΚ. Κατά ψέματα, παράδοση. Τονίζει. Ναι. Κάτι. Έτσι το Παναθηναϊκό. Άσχετα βέβαια, αν μια απίστευτη κατά η ανέπαφη. Το πάω φυσικά μετά την παγόνα, τα παράγοντα, τα όχι. Sports, με την υπογραφή του Κακόπουλου. Γενικά στον Παναθηναϊκό ακούγονται διάφορα. Ακούγεται για μεταγραφική περίοδο σίγουρα θα έρθει ένα μεγάλο όνομα. Τώρα για τους υπάρχοντες παίκτες υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες και κάποιοι παίκτες οι οποίοι φέτος παίξανε κομβικό ρόλο στην ομάδα και οδεύουν προς αποχώρηση. Από τα ονόματα αποχωρεί. Δόξο κοιτάει για μερικά και την Καρακούτσου. Αλλά η οποία έχει δείξει το ενδιαφέρον. Νομίζω το συμβόλαιό του λύγει φέτος. Και του διαφάνειες. Μάλιστα να είχε στις επόμενες ημέρες ελεγγυνές. Νομίζω, συγγνώμη κιόλας, στην περίπτωση του Διαφάνειας είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει μια... Σίγουρα, γιατί θα πρέπει να μετριάσει τις αποδοχές του παίκτης, δηλαδή να βρεθεί η χρυσή τομή, κάτι που το βρίσκω λίγο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα θέλει, είδαμε και μετά το τέλος του αγώνα ότι είναι πάρα πολύ δεμένος και με τον Παναθηναϊκό και με τον κόσμο του. Είχε μια έκρηξη συναισθημάτων, ανέβηκε στα κάγκελα, είχε μια έκσταση γενικότερα. Γιατί είχε και μια παλιότερη θητεία ο Διαφάνειας, τον είχαμε γνωρίσει νομίζω το 2014-2015 αν δεν κάνω λάθος. Αλλά
Βλέπω, να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά τη βλέπω λίγο δύσκολη την παραμονή του. Αν θα είναι σταθερό του Γιωβάνο, θα το δούμε. Από και πέρα ο Σάρβια. Έχει συμβόλαιο ακόμα ο Πόγκουρας. Ψάχνει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή σου. Πέλης επέστρεψε. Εντάξει, ο Πέλης έχει περάσει πολύ δύσκολα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Και επειδή συνομιλήσα κιόλας μαζί του μετά τον τελικό, είχαμε και κάποιες δηλώσεις στο... Κοίτα, νομίζω ότι είναι μια δικαίωση. Αυτό που τον είδα πιο με τα συναισθήματά του να είναι πιο έντονα είναι ότι είναι μια δικαίωση για τα παιδιά που περάσανε τα μαύρα χρόνια του Παναθηναϊκού όλη αυτή την περίοδο. Ο Τάσος Χατζηγιοβάννης, ο Σοκράτης ο Διούδης, ο Γιάννης ο Μπουζούκης που έχει αποχωρήσει. Είναι μια δικαίωση για αυτά τα παιδιά και γιατί ανταμείβονται οι κόποι του. Γιατί καλώς ή κακώς ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Και στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα τα συγκεκριμένα παιδιά. Ήταν στυλοβάτες, οπαδοί έχουν πάει και στο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει γυρίσει η αποστολή από το Κρήτη, από ένα παιχνίδι με τον Όφη που έχουν χάσει. Και είχε βγει πάλι ασπίδα μπροστά ο Δημήτρης. Είναι μια ηγετική φυσιογνωμία στον Παναθηναϊκό. Και είναι και Ελληνόπουλα, έτσι. Παίρνεις και στη χώρα σου. Σίγουρα βλέπω αποχώρηση Μαουρίσιο. Σίγουρα, γιατί okay, κάνεις τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Το μισό εκατομμύριο το οποίο είναι οι απολαβές του, όπως θα κοιτάξει να το διαχειριστεί κάπως διαφορετικά και ο σύλλογος και ο προπονητής, ίσως να γίνει κάποια πιο δυνατή ενίσχυση για γραμμή για να πλαισιώσει και τον Πέρεθ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική σεζόν. Σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να χρειαστεί μια ενίσχυση στην πια γραμμή σε ένα δεκάριο Παναθηναϊκός, σε ένα πιο επιθετικό γενή παίκτη. Γιατί ανασταλτικά νομίζω είμαστε πλήρης, σίγουρα χρειάζεται ένα backup. Αλλά αυτό είναι ένα στυλ Κατσίνοβιτς, γιατί και η παραμονή του Κατσίνοβιτς είναι δυνατή. Και όπως ξέρουμε στη Χόφενχάιμ. Αν τώρα σε ρωτήσω. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Πιστεύω πως η υπόθεση του Χάνκαρ έχει δρομολογηθεί ήδη και οι δύο πνευμεριές θέλουν στη συνεργασία τους. Μένει να βρεθεί η χρυσή τομή στο συμβόλαιο. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Το πρόβλημα με τον Κατσίνοβιτς για μένα είναι ότι έχει καινούριο προπονητή, ο οποίος σίγουρα, αναγκαστικά ο παίκτης θα γυρίσει στην Γερμανία για να δοκιμαστικά, να τον δει ο προπονητής, να δει αν του κάνει. Αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακούμε ότι έχει πει και ο ίδιος ο παίκτης δηλαδή, ότι και η ομάδα θέλει να τον κρατήσει και έχει μια επικοινωνία με την γερμανική ομάδα. Αλλά και ο ίδιος ο παίκτης έχει τη θέληση να μείνει. Τον είδαμε κιόλας μετά το τελικό με σκισμένο το μέτωπό του να είναι εκστασιασμένος να δακρύζει κιόλας. Πάμε τώρα και πάμε. Ένας πάμε που πει. Κάρα.
Εντάξει, ο Αντρέλη είναι μια πολύ δυνατή φυσιογνωμία για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Έχει δεθεί με το σύλλογο, έχει δεθεί κόσμο. Είναι μια πολύ ηγετική παρουσία μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ αυτονόητο το να παραμείνει στον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη προσωπικότητα. Κοίταξε να δεις, δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είχε άσχημη παρουσία αυτή. Δηλαδή, αν κάτσουμε για να αναλογιστούμε την πορεία του μέχρι και τη Μαρσέη, έχει κάνει την υπέρβαση. Οκ, ναι, μετά τη Μαρσέη έχει μια μεγάλη πτώση αγωνιστική. Αλλά το αναμεινόμενο. Εννοείται, εντάξει, οι παίκτες έκαναν υπερπροσπάθεια. Μια τυπική διαδικασία, αν θέλει. Για τον εκτάσμα με την ΑΕΚ, να είναι σε κάποιο φεγγάρι με τον ΑΕΚ, να τον εκτάξει, να διάρκει το δικαστήριο της Ευρώπης, θα έκανα το ζωή και εξαρτήριο. Το σύμβολο ότι ο ΠΑΟΚ σχέσεις. Εντάξει. Ένας ΠΑΟΚ έκανε τα ψέματα, έτοιμος να κάνει βασίξη. Αν βάλει τα ψήματα, κάστε το είναι στο χέρι του. Σίγουρα είναι στο χέρι του να πρωταγωνιστήσει, απλά το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω μια γενικότερη ενίσχυση στο ελληνικό ποδόσφαιρο φέτος, γιατί και η ΑΕΚ καλούς κακούς του χρόνου θα αγωνίζεται σε ένα καινούριο γήπεδο. Οπότε σίγουρα είναι μια αποτυχία ο αποκλεισμός από, από τον ευρωπαϊκό θεσμό του Conference League, που είναι μια βατή διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες, γιατί βλέπαμε αποκλεισμούς διάφορες και του Άρη, από διάφορες ομάδες οι οποίες δεν είχαν ούτε πορείες στην Ευρώπη. Και από την ΑΕΚ, οπότε περιμένω να ενισχυθούν σίγουρα και οι Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί για μένα η επόμενη χρονιά για τον Παναθηναϊκό θα είναι σημείο κλειδί για το σύλλογο. Μπράβο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι κέρδος. Δεν ξέρω, βασικά για τον Παναθηναϊκό μπορεί να αποδειχθεί και παγίδα. Γιατί σίγουρα μια εβδομάδα θα τη χρειάζονται οι παίκτες. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς δεν είχε τη δυνατότητα να έχει μεγάλο rotation φέτος. Οπότε, καλώς ή κακώς, οι παίκτες αυτή τη στιγμή θα έχουν μια παραπάνω εβδομάδα ξεκούρασης. Αλλά πιστεύω ότι αν ξεκίναγε από το δεύτερο προκριματικό γύρο, θα είχε και μια παραπάνω εικόνα η ομάδα, γιατί ξεκινάς και έχεις επίσημο παιχνίδι. Οπότε μπορεί να αποδειχθεί μια παγίδα, δεν το φοβάμαι όμως, γιατί το λέω από την αρχή της χρονιάς, όταν ακόμα πολύ γιουχάρανε τον Γιωβάνοβιτς με τα αρνητικά αποτελέσματα, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τον εμπιστευτεί και να δώσει τα παιδιά της ομάδας. Με κλειστά μάτια κιόλας. Πάρα πολύ. Στον αλήτωρο, ένα παιχνίδι ο οποίος είναι γραμμένος. Να αποχωρήσει. Έστω και που Λάζλο Πόλος, βγάζω και το Λάζλο Πόλος από την Κάβρο, ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά πίστεψαν. Ναι.
Με κλειστά μάτια. Γιατί ήταν αυτό και ο κόσμος έχει μάθει. Αν κυρίως επειδή έχει και ο Ρώστερ και κρίσης κάποια. Τι να το πω κάτι σου έχει ο Ολυμπιακός. Εμπειρία, ξεκάθαρα. Δεν είχε αγωνιστική, δεν είχε καλή αγωνιστική εικόνα ο Ολυμπιακός φέτος. Δηλαδή, αγωνιστικά, εντελώς αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος. Άμα είχε μετριάσει μερικές, δεν γινόταν να μετριάσει γιατί μάθαινε ακόμα τη φιλοσοφία του Γιωβάνη. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα την εμπειρία. Έχει μάθει να παίρνει τα πρωταθλήματα πλέον. Η διαχείριση είναι τελείως επαγγελματική και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που έχει τόσο επαγγελματική προσέγγιση αγωνιστικά. Σίγουρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας μεγάλος επενδυτής. Ενώ ότι παίρνει μεγάλα ονόματα, ενισχύει την ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα μιλήσει στους παίκτες, θα εμφανιστεί συχνά στο Ready. Πράγμα που δεν βλέπουμε στις υπόλοιπες ομάδες. Okay, και ο Μελισανίδης έχει εμφανίσει στα προβλήματα της ΑΕΚ. Δεν βλέπω ότι υπάρχει η ίδια ανταπόκριση, γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις στον Ολυμπιακό θορυβούνται πιο πολλοί παίκτες. Όπως είχε δώσει και μία υπόσχεση πριν μερικά χρόνια ο Μαρινάκης, του είχε ξυλώσει ολόκληρη την ομάδα και το έκανε. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι ευχαριστημένος ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού από την ομάδα φέτος. Και είναι κάτι που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο καλομέτωχος του Ολυμπιακού. Και σίγουρα θα ενισχυθεί σε πολλές θέσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν αποχωρήσεις. Υπάρχουν ήδη και μερικές θέσεις από το επιτελείο του των Ερυθρόλευκων. Κάτι πάει στα εύκολο. Κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι έχει φοβό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλες πορείες τα τελευταία χρόνια, έτσι. Γιατί συνάρτησε να μέσα στο γήπεδό της. Έχει φέρει τα φώτα πάνω του και καλώς ο κακός είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που κάνει μια πορεία στην Ευρώπη. Δηλαδή, και όχι μια. Στο Europa League. Δεν... Μια σταθερή πορεία. Αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη ομάδα που να μπορεί να κάνει την ίδια διαχείριση με τον Ολυμπιακό. Καλώς ή κακώς. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα του αθλήματος. Βλέπουμε και στο ranking της FIFA. Της UEFA. Πάρα πολύ. Τώρα όμως, αν ο κ. Δηλαδή... επιστρέφει στο πιο της σπίτι. Ωστόσο, αν... Ναι, τη φετινή περίοδο. Ήρθε ο Τσούμπερ στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο όνομα. Έχει προσωπικότητες. Νομίζω δεν δέθηκε ποτέ η ομάδα. Δεν βρήκε όραμα ποτέ. Σίγουρα το ότι το πρέπει, σίγουρα φέρνει μια πίεση στην ομάδα. Δηλαδή η ΑΕΚ των πραγμάτων έπρεπε να έχει εξασφαλίσει ένα κύριο και νομίζω ότι μπουρδουκλώθηκε μόνη της, μόνη σε έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό της. Μέσα από στα play-off, ακόμα και στην τελευταία αγωνιστική, την οποία ο Ολυμπιακός έκανε rotation και όλοι περίμεναν μια νίκη της ΑΕΚ. Όχι από τον κόσμο της πιστεύω, γιατί ο κόσμος της πήγε στο γήπεδο απλά για γκρινιά, πήγε για το αυτονόητο, αυτή πρέπει να είναι και η θέση λάθρων και των οπαδών.
πήγε να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Είχε χαθεί έτσι κι αλλιώς το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά νομίζω δεν υπήρχε δράμα καθόλου φέτος. Τεσσαρμίδα, σίγουρα ακόμα και στα επικοινωνιακά κομμάτια και με διεθνείς παίκτες. Ακόμα και η ομάδα του από πίσω θα παίξει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, και στο μεταγραφικό κομμάτι. Και γι' αυτό σου λέω ότι φαίνεται ότι όλες οι ομάδες θα κοιτάξουν να ανέβουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολο, όπως είπαμε πριν, και για τον ΠΑΟΚ να έχει μια τόσο χαλαρή χρονιά. Δηλαδή μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει πάρει το κύπελο, έρχεται για να πρωταγωνιστήσει. Μια ΑΕΚ η οποία θα πάει σίγουρα για να κλειδώσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο του χρόνου. Οκ, okay, μιλάμε, είναι μακρινό ακόμα. Αλλά αυτός είναι ο στόχος της. Δεν ξέρω αν θα έχει δυνατότητα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα κάνει κινήσεις γι' αυτό. Νομίζω ότι πιο πολύ θα κοιτάξει η ΑΕΚ του χρόνου για το κύπελο. Όπως και ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να πρωταγωνιστήσει. Κοίτα, ο Άρης έφερε φέτος τον Καμαρά. Τον είδαμε στην αρχή της χρονιάς. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφική κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα. Σίγουρα. Αλλά μην ξεχνάμε και τον Άκη Μάτζιο. Ο Άκης Μάτζιος έθεσε τις βάσεις για να τα βρει ο Μπούλος. Ίσως ο Άκης Μάτζιος να έπρεπε να απομακρυνθεί για άλλους λόγους, ψυχολογικούς πιο πολύ. Και ο Μπούργος σίγουρα είναι μια φυσιογνωμία ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Ντίγκο. Έχει πέρασει πάρα πολλά χρόνια δίπλα του. Είναι σκληροπυρηνικός και σαν φυσιογνωμία από μόνος του, έτσι. Οπότε και εκεί πιστεύω και ο Μπούργος θα παίξει ρόλο στο μεταγραφικό κομμάτι του Άρη. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες, όσο έχει ήδη. Πού φυγητάει να δει χάρισμα με κάποιο παίκτη. Ανανέωσε και ο Γιαννούλης σήμερα, έτσι. Ή για την φυσιογνωμία και για τον Όφη. Είχαμε ότι ο Όφη άφησε καστάνι. Πετήσει. Είναι οι ψηλότερες από χθες είχαν 5 αποχωρήσει. Κάποιους τα ξένεψε. Κάτι άλλο θα φύγει σίγουρα, έτσι. Δηλαδή παίρνουν πάρα πολλά ρόλο στα αποκτήρια, πέρα των παιχνών. Αυτό βλέπω εγώ, δηλαδή. Και ο Κόλμαν είναι σοβαρός προπονητής. Δεν είναι. Σίγουρα η Βέρεια είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Αυτό με το ασανσέρ, εντάξει, πλέον μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ομάδα ασανσέρ. Τα παλιότερα χρόνια δεν ίσχυε αυτός ο όρος. Ας πούμε, όπως είναι ο Όριτς. Να μεταφερθούμε και λίγο σε αγγλικό επίπεδο.
Το δεύτερο μέρος του η Λιβερπουλάρα μας, το Σάββατο των Περιμένων, να εκτέρει αγκάλες να δούμε το τελικό. Εννοείται.